Η θεανόλιασή του Σαμψόν καταγόταν από την Αμόχωστο. Στη διάρκεια του αγώνα του 1955-59 ανέπτυξε πλούσια εθνική και αγωνιστική δράση. Ήταν στενή συνεργάτηδα του στρατηγού Διγενή και η πρώτη γυναίκα που συνελήφθη από τους Άγγλους την περίοδο του ενωτικού δημοψηφίσματος. Κατόπιν εντολής του στρατηγού Διγενή, τοποθετήθηκε στη διάρκεια του αγώνα Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Καταδίκων και Πολιτικών Κρατουμένων. Πέρα όμως από την αγωνιστική της δράση, ήταν και μια λαμπρή λογοτέχνης και ζωγράφος. Στην κηδεία της παρέστησαν βουλευτές, υπουργοί, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλοι επίσημοι, αγωνιστές και πλήθος κόσμου. Επικίδιο εκφώνησε ο Υπουργός Υγείας κ. Μανώλης Χριστοφίδης.